Να πάμε τώρα στο Στέφανο Χίο, να συνδεθούμε. Στέφανε, καλό σου βράδυ. Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα. Για κάνε μας ένα σχόλιο λίγο για τον κύριο που και εσύ, να πάμε μετά στην επίσκεψη Πούτιν. Καταρχήν η ταινία που ψάχναμε ήταν οι θαλασσιές οι χάντρες. Το είπα προηγούμενος, δεν είμαι σίγουρος. Είσαστε εντελώς ανενημέρωτοι, ειδικά ο κ. Καψαμπέλης, ο σοσιαλδημοκράτης Καψαμπέλης. Γιατί πρωταγωνιστούσε. Έχει καμία σχέση με τις ελληνικές ταινίες. Έχει σχέση μόνο με τις ταινίες που αφορούν και αναφέρονται στον Τρότσκι. Συγγνώμη κύριε Χίο. Στέφανε, μισό λεπτό. Για να βοηθήσω, να βοηθηθώ λίγο εγώ, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Δεν ήταν ο Γεωργίτη που έπαιζε μπουζούκι και η Λάσκαρη στην πλάκα είχε ένα μπαράκι, ένα κλαμπάκι, όπω το λέω, που παίζει κιθάρα. Και του λέγανε οι άλλοι, θα το ξύρει το μπουζούκι, το ξύρισε ο Γεωργίτη και πήγε και την βρήκε. Θα σα δείξω, αν θέλετε, για να έχουμε. Μα λέει και άσχετο, του λέω κάτι άλλο, μα πάει αλλού. Άντε, λέγε. Εμένα είπε εδώ εσύ. Για να έχουμε ένα αντικείμενο συζήτηση, εγώ τολμώ αύριο και βγάζω στην εφημερίδα πρωτοσέλιδο. Ότι ο Καμένος ρίχνει το Τσίπρα και στείνει αποστασία με το Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Αυτό που σας είπα. Και θα θυμηθείτε αυτό που θα σας πω. Πώς μπορεί να γίνει. Σε λίγες εβδομάδες. Θα θυμηθείτε αυτό που θα σας πω. Πώς μπορεί να γίνει. Σε λίγες εβδομάδες. Πώς μπορεί να γίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο αδίστακτος για να δηλώνει ότι είμαι εγκληματίας, γιατί αυτό ουσιαστικά είπε προχθές, είμαι εγκληματίας και ψήφισα έναν αντισυνταγματικό νόμο. Έτσι ακριβώς αυτό. Είναι σε θέση. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις καλές σχέσεις που διατηρεί με την οικογένεια Μητσοτάκη και το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει καλά παραμονή σχέση. Εκλογών που πήγε. Να πάρει από πού ευχή και εντολή. Από τον πρεσβύτερο. Από τον πατριάρχη της οικογένειας Μητσοτάκη. Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αραβαντινού. Αυτό πήγε και του φίλησε το χέρι. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν, κύριε, που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο του πολιτικού αμοραλισμού, είναι αδύνατον. Να μην εγκαταλείψει τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας από απόψε έχει πρόβλημα. Ο κύριος Καμένος στείνει αποστασία με το Μητσοτάκη. Και κάποια στιγμή θα προσχωρήσει το Μητσοτάκη. Θέλετε να δείτε και το εξώφυλλο. Θέλετε. Φαίνεται όντως ένα τρελό σενάριο, να το δούμε και αυτό. Καθόλου τρελό όχι, σενάριο. Τρελό εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο περίεργο να γίνει κάτι τέτοιο. Που... Περίεργο. Αυτό προϋποθέτει. Μπορώ να πω κάτι. Αυτό προϋποθέτει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πέσει κυβέρνηση. Αλλά εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πέσει κυβέρνηση. Θέλει. Εγώ δεν είπα, κύριε Βλάχο, ότι θα πέσει κυβέρνηση. Εγώ είπα ότι όταν πέσει η κυβέρνηση, είμαι σαφής αυτό που είπα. Δεν είπα ότι ρίχνει. Όταν θα πέσει. Όταν θα πέσει η κυβέρνηση, μάλιστα, με τη βοήθεια του κυρίου Καμένου και με τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, διότι οι κύριοι. Είναι νατοϊκοί. Δεν έχουν καμία σχέση με άλλες δυνάμεις, κύριε Βελόπουλε. Είναι εξαρτημένοι από τον ΝΑΤΟ. Έχουν σχέση και σε τέσσερις ημέρες που ο κύριος Πούτιν έρχεται στην Αθήνα, γνωρίζει πολύ καλά ποιους θα συναντήσει μπροστά του. Θα συναντήσει τσιράκια του ΝΑΤΟ. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν και τι θα ζητήσει και τι θα αποκομίσει από αυτή τη συμφωνία. Και σύμφωνα με όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες, ο κύριος Πούτιν, επειδή βλέπει ότι χάνεται ένα κομμάτι της πίτας, σαν πράγματα, από την πίτα των αποκρατικοποιήσεων πέρα από το γεγονός, από την πίτα των αποκρατικοποιήσεων πέρα από το γεγονός των θεμάτων της Ορθοδοξίας για τα οποία έρχεται στο Άγιον Όρος. Είναι σίγουρο, κύριε, ότι κάποια στιγμή το σενάριο θα το δούμε να επιβεβαιώνεται. Ένας πολιτικά μοραλιστής Πάνος Καμένος είναι αδύνατο να μην έχει συζητήσει με την οικογένεια Μητσοτάκη. Εγώ μένω σε αυτά. Και εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ. Αλλά λίγο όμως... Για να το κάνουμε λίγο το θέμα με την έλευση του Πούτιν πιο ενδιαφέρον. Στο Μέγαρο Μαξίμου γίνεται πανικός. Γιατί? Γιατί θέλει ο Τσίπρας να πάει στο Άγιον Όρος. Θα πάει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Το πρόγραμμα του υπάρχει στο voicemuse.gr. Να πω ότι το Σάββατο 28 Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μεταβεί στην Ουρανούπολη, στη Δάφνη, ο πρόεδρος Πούτιν για λόγους ασφαλείας. Να πω επίσης ότι ήδη ο Πατριάρχης λέει από 27 το πρωί και 28 θα είναι εκεί. Στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους θα του γίνει επίσημη υποδοχή με προσφώνηση από τον Γέροντα Παύλο τον Λαβρεώτη και ανταλλαγή δώρων. Επίσης στη Μονή του Αγίου Παντελήμονος θα την υποδεχτούν οι ηλικίες 101 ετών ηγούμενος ο Ιερεμίας και ο Ιερομόναχος Μακάριος. Και επίσης θα βρίσκεται από την Παρασκευή ο Πατριάρχης Μόσχας, ο οποίος θα υποδεχθεί τον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχει όμως ένα προβληματισμός από την πλευρά του Μαξίμου. Οι Ρώσοι έχουν ψυχραθεί πάρα πολύ, το ξέρεις πολύ καλά αυτό και στη Στεφανοχείο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, διότι ενώ ερχόταν εδώ για να συζητήσει, του κάνουν το τρίτο μνημόνιο, τον μπλοκάρουν με τις αποκατοικοποιήσεις να μην μπορεί να πάρει τίποτα η Ρωσία,
Ενδιαφέρεται να πάρει τρανοσέ, πολύ εύστοχα είπε, θέλει συγκεκριμένα πράγματα και όλφ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, για να τα πάρει αυτά, πρέπει να πάρει έγκριση από του δανειστέ. Γι' αυτό και ακυρώνει η ελληνική πλευρά και το Υπουργείο Εξωτερικών το τραπέζι των ξένων Ρώσων επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν. Και το χειρότερο, Στέφανο Χίο, είναι μια αποκλειστική είδηση που ανεβάσαμε εμείς. Θα δείτε τώρα μια φωτογραφία. Πήγανε 700 Γάλλοι επιχειρηματίες το μεσημέρι και υπέγραψαν με τη Ρωσία η Γαλλία. ΝΑΤΟ. President of Russia. Το βλέπετε. Αυτό είναι από τη συνάντηση σήμερα που έγινε των Γάλλων επιχειρηματιών με τη ρωσική ηγεσία και τον πρόεδρο Πούτιν για να γίνουν επενδύσεις σε αμφίδρομο στάδιο. 700 γαλλικές και 700 γαλλικές εταιρείες δραστηριοποιούνται, 500 με 700 στη Ρωσία. Δεν έχουν εμπάργο. Αυτό πάω να σου πω. Εμείς ακυρώνουμε το τραπέζι, Στέφανο Χίο, των Ρώσων επιχειρηματιών που φέρνουν λεφτά. Συγγνώμη, Στέφανο Χίο, που φέρνουν εδώ λεφτά και θέλουν να επενδύσουν. Και οι Γάλλοι, ενώ έχουμε εμπάργο, πηγαίνουν και κάνουν αμοιβαία επενδύσεις και οι Ρώσοι και οι Γάλλοι. Το σχόλιο σε όλων. Δεν αφήνουν να, πάνε, να στείλουμε τα αγροτικά προϊόντα εμείς και τα ροδάκινα. Ανδρέα μου, κατά τα άλλα ευρώ. Ανδρέα. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Κοντζιά ως Υπουργό Εξωτερικών τις πρώτες μέρες Κοντζιάς του Ιανουαρίου, του 15 Φεβρουαρίου. Ναι. Θυμάσαι, Κυριάκο, τι γινόταν τότε. Πόσο ακόμα και οι διαβεβαιώσεις ότι η απόφαση... Πριν πάει η Αμερική ο Τσίπρας. Πριν πάει. Πριν πάει. Το... Γιατί οι Έλληνες Υπουργοί, κύριε Ανδρέα μου, ξέρει ο Στέφανος Χίος. Άλλη περίοδος. Οι Έλληνες Υπουργοί, ο Άδωνης, ο Παπάς, τρέχουν στην Αμερική να πάρουν, λέει, επενδυτές που δεν έχουν δώσει ένα ευρώ οι Αμερικάνοι. Άδωνης... Έρχονται οι Ρώσοι να στα δώσουν και κλείσει το τραπέζι, δεν κάνουν τραπέζι. Ο Άδωνης που κολλάει τώρα. Λέω ότι οι Έλληνες Υπουργοί, ο ίδιος το είπε, ότι πάει να βρει επενδυτές, να μιλήσει με επενδυτές. Μα είναι στην Αμερική ο Άδωνης. Και ο Παπάς πήγαν να κάνουν επενδύσεις, να φέρουν από την Αμερική, να φέρουν τα dollars. Και έρχονται οι Ρώσοι, δίνουν λεφτά και δεν δέχεσαι. Τώρα κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς πήγε εν ώψη της αναλήψεως του Υπουργείου Ανάπτυξης από τον ίδιο στον ανασχηματισμό. Όχι, είπε ότι διαρροή από το Μαξίμου ήταν ότι υπάρχει για επενδυτές. Κάνουμε λάθος και αυτό. Συνδυαστικά το λέω. Μίλησε κιόλας μαζί. Και έφερε στον παρέτητα να επενδύσει. Μίλησε και σε εκδηλώσεις. Θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης στον ανασχηματισμό και θα φύγει ο Σταθάκης. Έλα, σου δίνω και είδηση τώρα. Με έβαλε να σου πω τώρα πράγματα που δεν είναι παρούσεις. Όμως ήθελα να πω, έλεγα το εξής, ότι ο κύριος Κοντζιάς διαβεβαίωνε τότε και θυμάστε και τον Τζίπρα. Γιατί το πας το χθες, έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση σήμερα, σου λέω. Γιατί, γιατί οι Γάλλοι που έχουν βάλει αντίμετρα, όμως και οι Έλληνες, δεν τηρούν τα αντίμετρα και οι Γερμανοί και η Ελλάδα. Ναι, προσπαθώ να σου πω ότι η στροφή της κυβέρνησης είναι συνολική και στα εθνικά και στα δημοκρατικά. Βέρτικο θα πάθουμε μετά αυτούς, δεν στροφές, αυτούς οι κολοτούμπες, οι πιστήσεις. Ανεπανάληπτε. Δηλαδή οι Γάλλοι είναι κορόιδα, εσύ Ανδρέα. Δεν σου κάνει εντύπωση. Στέφανε, οι Γάλλοι είναι κορόιδα και οι Γερμανοί. Για να καταλάβω. Το μα οι Γερμανοί, συγγνώμη Στέφανε, διότι οι Γερμανοί... Και πολύ περισσότερο δεν είναι κορόιδα και οι Ιταλοί. Έτσι, ναι. Δεν ήρθαν στον ΤΑΠ, ο Ρέντσι. Σήμερα, επειδή παρακολουθώ τον Ιταλικό τύπο, στείνεται πραγματικά ένα διθυραμβικό σκηνικό και αυτό μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί η Ιταλία είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε πολύ καλά είναι, ότι είναι μια από τις... τρεις-τέσσερις πιο ισχυρά οικονομικές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι μεγάλα ιταλικά site και εφημερίδες, η Gazzetta della Repubblica, μεγάλες εφημερίδες ιταλικές, αναφέρουν ότι η Ελλάδα και η Ιταλία βρίσκονται στο δρόμο του μεταξιού με την επίσκεψη Πούτιν και με τη σύμπλευση, την οικονομική σύμπλευση Πούτιν με την Κίνα. Αλλάζει λίγο το στάτους. Είναι η Ευρασιατική Ένωση. Το πράγμα και μου δημιουργεί προβληματισμούς. Είναι η Ευρασιατική Ένωση, βέβαια, να σου το πω, Στέφανε, είναι μια ιστορία πολύ παλιά αυτή η Ευρασιατική Ένωση, την οποία παλεύει ο Πούτιν με την Κίνα, όμως με Τσίπρα πρωθυπουργό και με όλα αυτά, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Και Κοντζιά. Και Κοντζιά. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Δεν είναι σίγουρο ότι μέχρι τον Οκτώβριο ή μέχρι το Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός της χώρας θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Γιατί άμα δει ο Μητσοτάκης θα κάνει στροφή προς την βορειοανατολική πλευρά μας, ρε Στέφανε, αποκλείεται τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει. Μακάρι να είναι όπως τα λέμε, έτσι, να γίνει αυτό. Δεν το συζητάει κανείς. Όχι, μακάρι να κάνουμε στροφή. Με τον Μητσοτάκη θα κάνουμε στροφές μόνο προς την Αμερική. Καλό. Θα κάνουμε και στροφές. Το γύρο θα κάνουμε. Να πω ότι το πρόγραμμα υπάρχει, επαναλαμβάνω, στο voice.gr. Πάμε στο επόμενο θέμα για να κάνουμε μια κουβέντα η οποία αφορά
Πάμε να δούμε λοιπόν στα hot spot τι γίνεται με τους πρόσφυγες. Ρίξτε το βίντεο να το σχολιάσουν, καλοί συνάδελφοι. Ναι. Να πω ότι αυτό που βλέπουμε είναι το BBC που έκανε ρεπορτάζ, το τονίζω, από το Μόρια που σκοτώνονται μετά. Είναι αρμονική σύνταξη. Αυτό που λένε οι πολυπολιτισμικοί τύποι που θέλουν να επιβάλλουν τον πολυπολιτισμό, μπορούμε να συνεπάρξουμε όλοι μαζί ενωμένοι και ωραία. Να τα βλέπετε αυτά, γιατί η συνύπαρξη έχει προϋποθέσεις, κανόνες και όρους. Οι άνθρωποι δεν σέβονται τίποτα αυτοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο Ρεόκαστρο πριν από λίγο είχε επεισόδια. Έτσι. Με τρεις τραυματίες Αφγανούς. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ Σύρων και Αφγανών. Πολύ και Πακιστανών με Αφγανούς. Ναι. Στο ελληνικό βιάζουν εμπόριο ναρκωτικών. Έχει κάνει ρεπορτάζ ο Στέφανος. Θέλω να μου δώσει το ρεπορτάζ για το ελληνικό. Και τους βάζουν μαζί, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μου δώσει το ρεπορτάζ το μακελιό για το ελληνικό ο Στέφανος. Για πες μου, Στέφανε, τι γίνεται εκεί. Πριν από το ρεπορτάζ, καταρχήν θα σου πω σε 10 δεύτερα. Το ρεπορτάζ στο ελληνικό είναι το εξής, ότι εγώ θλίβομαι ιδιαίτερα διότι η τοπική αυτοδιοίκηση όταν πήγαν να εγκαταστήσουν τους πρόσφυγες, τους λαθρομετανάστες στην μεγάλη περιοχή του ελληνικού που προορίζεται για ένα από τα πιο ακριβά φιλέτα. Έτσι. Για το θέμα του κυρίου, της μεγάλης επένδυσης του κυρίου Λάτσι. Διαψεύστε με αν κάνω λάθος, εκεί δεν θα επενδύσει ο κύριος Λάτσης. Ναι. Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιχειρηματίες. Ναι, πού θα επενδύσει ο κύριος Λάτσης. Πότε θα επενδύσει ο κύριος Λάτσης. Το αγόρασε για να κομμάτι ψωμί. Πότε θα γίνει η επένδυση. Εκτός εάν ο κύριος Λάτσης, ο καθόλου συμπαθής αυτός τραπεζίτης και γόνος της πολύ μεγάλης οικογένειας της Ελλάδος που τόσα έχει προσφέρει τη χώρα, σκέφτεται να φτιάξει μια μεγάλη φάμπρικα, ένα μεγάλο εργοστάσιο. Και αυτοί όλοι οι λαθρομετανάστες που είναι εκεί πέρα να τους πει αυτοί ως εργατικά χέρια. Γιατί πάει και εκεί η δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η τοπική αυτοδιοίκηση τι δουλειά είχε να ανακατευτεί με αυτή την υπόθεση και με αυτή την ιστορία όταν ήξερε ότι θα της βγει ξινή. Ο δήμαρχος του ελληνικού της υποδέχτηκε με τα βαγιών και κλάρων εκεί πέρα. Έτσι. Και τώρα έχει βγει και κλαψουρίζει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μου είναι καθόλου ασυμπαθής. Αλλά έχει βγει και κλαψουρίζει και λέει ότι εκεί εκπορνεύονται, τη νύχτα είναι άντρο κλιματικότητας, κλέβουν τα μαγαζιά. Υπάρχει αιστεία οργανωμένου εγκλήματος. Δεν τα ξέρει δε δήμαρχε αυτά. Και επίσης ο κ. Γατιδάκης, όχι υπουργός, ο άλλος, του Αλίμου. Δεν τα ξέρει αυτά. Παλαιού Φαλήρου. Φιλάνθρωπος, Παλαιού Φαλήρου. Που τότε φιλάνθρωπος και έλεγε ελάτε και εδώ είμαστε και μαζεύουμε τρόφιμα και κάνουμε και διάχνουμε. Άλλο όμως ήθελα να πω, πολύ βασικό που έχει μια πολιτική παράμετρο κρυμμένη. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο Σουλτάνο, στον Ερντογάν. Yeah. Είδα που του χτύπαγε την πλάτη και μετά από λίγες ώρες ακούσαμε ότι ο κύριος Ερντογάν εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι άμα δεν του δώσει λεφτά θα σταματήσει τη συμφωνία. Παιδιά, λοιπόν, εγώ έχω την εξής υπόνοια. Μήπως ο κύριος Ερντογάν με τον εκβιαστάκο, τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα έχουν στήσει ένα μεγάλο εκβιασμό στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στον εκβιασμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Για σκεφτείτε το λίγο. Γιατί εμένα το μυαλό μου δουλεύει σαν τον Ρασπούτιν μερικές φορές. Μήπως έχουν στήσει ένα ψηλό εκβιασμό και εκβιάζουν και τα δύο παιδάκια την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Σουλτάνος δεν είναι παιδάκι, δεν παίζεις μαζί του. Τον χτύπαγε στην πλάτη, σαν το Γιουσουφάκι του. Να έχει φτάσει στο σημείο το. Να έχει φτάσει, Στέφανε, στο σημείο. Για να τον ρίξουν στα πιο μαλακά όσον αφορά τη διαπραγματεύση των κύριων γκρουπ. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν μπορώ να σχολεί. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω πληροφόρηση. Είναι ένα σενάριο, το ακούω, έτσι. Αυτό προϋποθέτει ότι έχει ικανότητες. Εδώ έχω ένα θέμα. Βέβαια, το αν έχει ικανότητες για να μπορεί να φτάσει στον εκβιασμό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Για τον Ερντογάν είμαστε σίγουροι. Για τον Ερντογάν είμαστε, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Σουλτάνος μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά ο δικό μας ο Πασάς. Ξέρω εγώ, ο Σουλτάνος Πασάς. Σήμερα παραλίγο να πέσει. Με την ανακοίνωση που βγήκε. Αντρέα, μου σχόλια από σένα για να καλυκτήσω και τον Στέφανο, γιατί κλείνουμε σε δύο λεπτά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτό που λέει ο Στέφανος, αν. Καλά, έχουμε δει τόσα και τόσα που και αυτό μπορεί να το δούμε, δεν είναι. Αυτό πάντως, Στέφανο, που σίγουρα υπάρχει είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί και εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου είναι ανά πάσα στιγμή υπαρκτή η απειλή
να ξανανοίξει τη Στρόφιγγα και να στέλνει σε εμάς καραβιές προσφύγων. Μέχρι το καλοκαίρι. Βεβαίως. Το χειρότερο. Αυτό είναι το σοβαρότερο. Δηλαδή η δική μου καλοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε εκεί προσπαθώντας να αποτρέψει αυτό το ολέθριο ενδεχόμενο. Διότι η συμφωνία λειτουργούσε μέχρι τώρα επειδή το ήθελε ο Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν δεν πάρει αυτά που θέλει, θα ξαναστείλει. Δεν θα τα πάρει, κύριε. 500.000. Ναι, κύριε Ανδρέα μου, αυτά που ζητάει ο Ερντογάν δεν μπορεί να τα πάρει. Αν δεν τα πάρει. Λέω λοιπόν ότι αν δεν τα πάρει, Στέφανε, αν δεν τα πάρει, τότε θα πλημμυρίσουμε με ακόμα 50.000. Να πω και μια είδηση που με έχει εντυπωσιάσει. Να καληνυχτήσουμε τον Στέφανο. Πάρε το φίλο. Μια είδηση που με έχει εντυπωσιάσει, τελευταία ώρα έχει βγει. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλει 12 ευρωπαϊκές χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στέλνουν όπλα στην Αίγυπτο. Είδα από εκεί και πέρα που πάνε τα όπλα αυτά. Επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα με το Ισλαμικό κράτος, το οποίο οπλίζεται συνεχώς. Θέλουν να φάνε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, κύριε Βλάχο, διότι είναι επιρροής ρωσικής και ήδη η επίσκεψη του Αμερικανού πριν μια εβδομάδα. Για άκουσε με λίγο, είναι χοντρό το παιχνίδι στην Αίγυπτο. Ναι. Η Αίγυπτος έχει μια πολύ καλή σχέση με τη Ρωσία, ξέρει ο Στέφανος, και θέλουν, επιχείρησαν να τον φάνε. Δεν μπόρεσαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες γιατί εκεί είναι ο Ρώσος. Τώρα επιχειρούν δια των όπλων που μπορεί να δημιουργήσουν πάλι πρόβλημα στην Αίγυπτο. Ανταρκτικό. Γιατί όχι. Έτσι πέφτουν οι κυβερνήσεις να αποσταθεροποιήσεις. Γιατί δύσκολο το βλέπεις. Στην Ουκρανία τι έγινε. Μα 12 χώρες να Συρία, τι έγινε. Να στέλνουν όπλα στην Αίγυπτο. Γιατί. Πού πάρει τόσα όπλα. Η δορυφόρη της Αμερικής, κύριε Βλάχο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν θα τα στείλει ο ντίλερ, θα τα στείλουν οι πελάτες. Αυτοί τα παποράκια τους. Λοιπόν, Στέφανο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο τι έχουμε, είπαμε το πρωτοσέλιδο το ωραίο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο το πρωτοσέλιδο, αλλά στην Ελλάδα ζούμε όλα τα έχουμε δει, Στέφανε. Κανένα φαντάζεσαι. Καλό βράδυ.